centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα Χριστό, την αγάπη μου και τις ευχές μου. Μια μέρα δύσκολη πραγματικά σήμερα, και βλέπω και παρατηρώ και από μηνύματα εδώ των φίλων μας, ακροατών μας. Πολύ προβληματισμένοι, πολύ στεναχωρημένοι, πολύ πικραμένοι με αυτό που βλέπουν και στις τηλεοράσεις πολύ. Γιατί συνδέονται τα κανάλια για να δουν ακριβώς τι γίνεται αυτή την ώρα στην Κωνσταντινούπολη. Θα μπορούσα να πω εκείνο το οποίο λέει ο λαός μας τη Μεγάλη Παρασκευή. Σήμερα όλα θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. Γιατί έχουμε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, τη βεβήλωση της Μεγάλης Εκκλησίας, του Μεγάλου Μοναστηριού. Αυτόν τον ναό, τον οποίο εμείς ονομάσαμε και ονομάζουν μουσείο μέχρι τώρα, υπήρξε ο κάλλιστος ναός. Βέβαια. Ο ναός τον οποίον έκτισε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Τον καθαγίασαν πατριάρχες και επίσκοποι της Εκκλησίας. Αυτός ο ναός θέργεψε τα όνειρα όλων των Ορθοδόξων γενεών. Αυτός ο ναός σήμερα παραδίδεται στη λατρεία των μουσουλμάνων. Είναι κανείς να μην κλαίει και να μην θρηνεί για αυτή τη μεγάλη βεβήλωση, η οποία πραγματοποιείται στο μεγάλο αυτό μνημείο, σε αυτό το μεγάλο ναό της πίστεώς μας. Ενώ θα έπρεπε αυτός ο ναός να επιστραφεί στη λατρεία του αληθινού Θεού, εντούτοις βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και ένας απολύτιστος και ένας βάρβαρος λαός, για να χρησιμοποιήσω φράσεις οι οποίες ακούστηκαν αυτές τις ημέρες, ένας λαός ο οποίος δεν διαθέτει πολιτισμό, και αυτός ο λαός παίρνει, θα λέγαμε, τον πολιτισμό από άλλους λαούς προς ίδιον όφελος, και μάλιστα να τον χρησιμοποιήσει, θα λέγαμε, για την θρησκεία του. Σεβασμιότατε, σήμερα χτυπούν πένθυμα και οι καμπάνες των εκκλησιών, ενώ στις εκκλησίες μας ψάλλεται και το υπερμάχος στρατηγότα. Πάντοτε, σας είπα από την προηγούμενη Κυριακή, έδωσα εντολή να ψάλλεται κάθε Κυριακή το υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, για τον εξής απλούστατο λόγο, διότι εμείς πρέπει να θυμόμαστε, γιατί εύκολα ξεχνάμε. Και σας το είπα και άλλη φορά, όταν ξεχνάμε την ιστορία μας, είναι σαν να έχουμε πεθάνει πριν πεθάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν και έδωσα εντολή να ψάλλεται κάθε μέρα το ότι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, και μάλιστα σήμερα να χτυπούν και οι καμπάνες. Νόμισα ότι η προσευχή τους θα γίνει το βράδυ. Έμαθα όμως εκ των υστέρων ότι η προσευχή τους θα γίνει σήμερα το μεσημέρι, και μάλιστα η επίσημη προσευχή. Γι' αυτό και έδωσα εντολή προφορική στους ναούς της πόλεως 12 η ώρα να χτυπήσουν πένθυμα οι καμπάνες των ναών της πόλεως και του Άργους Ορεστικού, και σήμερα το βράδυ στις 8 η ώρα να αρχίσει ο ακάθιστος ύμνος στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, αλλά και σε όλους τους ναούς της Εκκλησιαστικής Επαρχίας. 8 η ώρα θα χτυπήσει πάλι πένθυμα οι καμπάνες και θα ψαλεί ο ακάθιστος ύμνος, όπως ξέρετε, και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ναι, και στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, και εν συνεχεία και στην Αμερική και σε όλη. Νομίζω έχει υποβεστεί και από, ναι, και από τον Αρχιεπίσκοπο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Όπως το λέτε, είναι έτσι. Και γι' αυτό και εγώ παρακαλώ τους ακροατάς του σταθμού μας, τους αγαπητούς μου Καστοριανούς, να δώσουμε το παρόν το βράδυ και στην καθέδρα της Μητροπόλεως μας, αλλά και σε όλους τους άλλους ναούς όπου ανήκουμε, προκειμένου δηλαδή να είναι μια απάντηση ειρηνική, μια προσευχή για την Αγία Σοφία και μια υπόμνηση ότι εμείς είμαστε εδώ, ότι ζούμε, ότι αυτό το μνημείο δεν ανήκει σε αυτούς, ανήκει σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Δεν είναι δικό τους μνημείο. Κτίστηκε από Έλληνες Ορθοδόξους Βυζαντινούς αυτοκράτορες με μόνο μοναδικό σκοπό τη λατρεία του Θεού. Σε όλες τις εκκλησίες, σεβασμιότητα, 8 η ώρα σήμερα, σε όλο τον κόσμο. Σε όλες τις εκκλησίες, σε όλες τις εκκλησίες, με εγκύκλειό μου, θα ψαλεί το βράδυ 8 η ώρα ο ακάθιστος ύμνος. Και θα χτυπούν το βράδυ πένθυμα οι καμπάνες. Θα χτυπήσουν όμως σήμερα. Από το μεσημέρι και στις 12. Ναι, στις 12 το μεσημέρι στην πόλη και στο Άργος Ορεστικό. Είναι πραγματικά. Σήμερα, αν ρίξετε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων, υπάρχουν όντως
τα χτυπήματα που λένε στη δημοσιογραφική γλώσσα για αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι πάντες ασχολούνται σήμερα με αυτό, με το πού μπορεί να φτάσει ο Τούρκος πρόεδρος. Πού αλλού μπορεί να φτάσει πέρα και από αυτό που κάνει σήμερα. Είναι η απαρχή, αγαπητέ μου Χρήστο, είναι η απαρχή αυτή. Γιατί εμείς όλες αυτές τις ώρες έχουμε μία ιτοπάθεια μέσα μας. Περιμέναμε από τους ισχυρούς της γης, περιμέναμε να μας στηρίξουν. Βλέπετε όμως ότι και οι ισχυροί της γης μας έχουν αφήσει. Και εμείς είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εκείνο που μας χρειάζεται είναι η επιστροφή μας στο Θεό, η επικοινωνία μας με το Θεό και η ενότητά μας. Εμείς νομίσαμε ότι τα έχουμε όλα. Όμως δυστυχώς δεν έχουμε τίποτα. Ότι δεν έχουμε και κανέναν μαζί μας. Ναι. Βέβαια, ναι. Χθες, παραδείγματος χάρη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Τραμπ, κάτι είπε στον ελπιδοφόρο. Αλλά είναι νομίζω πάρα πολύ αργά, αφού είναι γνωστό στους πάντες ότι το είπε όχι γιατί πονάει για την Αγία Σοφία, αλλά γιατί πονάει για τους ψήφους των Ελληνοαμερικάνων. Βεβαίως, αυτό είναι. Αυτό είναι. Και εν συνεχεία εμείς είμαστε μόνοι μας. Και σαν μόνοι μας είμαστε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ενότητα και με ενθουσιασμό όλα τα άλλα προβλήματα τα οποία έχουμε. Σεβασμιότητα, ελπίζω ο κόσμος να είναι πολύ σήμερα το βράδυ στις εκκλησίες μας. 8 η ώρα θα ψαλεί. Είναι μία στρατηγότητα. Βεβαίως είναι μία απάντηση. Ο ακάθιστος ύμνος. Βεβαίως είναι μία απάντηση ότι ο ελληνισμός ζει. Και ότι αυτή μπορεί να άλλο σαν την πόλη, αλλά ούτε άλλο η πόλη. Η πόλη και ο ναός της Αγίας Σοφίας παραμένει στη σκέψη μας και στην προσευχή μας. Καθημερινά. Είναι μια απάντηση μεγάλη την οποία πρέπει οπωσδήποτε να την δώσει σύσσωμος ο ελληνισμός. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Την αγάπη μου και τις ευχές μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.